Αυτό που πονά περισσότερο από τον κατατρεγμό και την απώλεια είναι η λυσμοσύνη. Τα πάθη μας, οι νεκροί μας, οι εκτελεσμένοι, οι ήρωές μας και πιθανώς τα πρότυπά μας λυσμονούνται είτε από αδιαφορία είτε από σκοπιμότητα. Ο ξεριζωμός, η τραγωδία της προσφυγιάς, η προσμονή και η νέα φωτιά, ο δεύτερος πόλεμος στα αποκαίδια του προηγούμενου, η κατοχή, η αντίσταση, ο δοσιλογισμός, οι φυλακίσεις, οι εξορίες, οι εκτελέσεις. Αυτά θα τα αφήσουμε να μείνουν ξεχασμένα στο καλάθι των αχρήστων. Δεν θα τα αφήσουμε να ξεχαστούν, λέμε εμείς σήμερα. Δεν θα τα αφήσουμε να ξεχαστούν, λέει το ΚΚΕ. Και ίσως ο τρόπος αυτός να είναι μια μικρή συμβολή, ένα λιθαράκι που σταδιακά γίνεται ογκόλυθος και ισχυρό ανάχωμα σε μια περίοδο που επιχειρείται όλο και πιο οργανωμένη αναθεώρηση της ιστορίας. Σε τέτοιες περιόδους, η καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη της υγιού συνείδησης του ενεργού πολίτη. Στην κατεύθυνση αυτή, κάποιοι συνεχίζουν με επιμονή και αντοχή να αναδεικνύουν και να τιμούν τους αλήγιστους αγωνιστές του, του μικρού αυτού τόπου, και με βιωματικούς τρόπους να καλλιεργούν το ενδιαφέρον για το ιστορικό παρελθόν. Στην κατεύθυνση αυτή κινούνται και οι διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης. Και ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου έκαναν να συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο λαός τη νιώθει την ιστορία, την αισθάνεται και έτσι τη μαθαίνει. Αναγνωρίζει την ιστορία όχι μόνο ως μουσιακή, απολιθωμένη και άχρηστη ενασχόληση, αλλά ως στοιχείο συνέχειας και διαπλοκής, παρελθόντος, παρόντος, μέλλοντος, άρα και ως στοιχείο της καθημερινής σου ζωής. Ίσως για το λόγο αυτό θυμώνει όταν κάποιοι υποτάσσουν την ιστορία στις τρέχουσες πολιτικές ή την αλλοιώνουν για να μην χαλάσουν τις καρδιές όψιμων φίλων και συμμάχων. Η τραγική ιστορία της οικογένειας του Σπύρου Κοντούλη, μεγάλου ποδοσφαιριστή της εποχής του Μεσοπολέμου, που αγωνίζονταν στην ΑΕΚ και την Εθνική Ελλάδος, είναι μια τέτοια περίπτωση. Ίσως αποτελεί και μια παραδειγματική προσέγγιση της επίδρασης του λαϊκού κινήματος στον αθλητισμό, όπως ανέφερε και πριν ο Θέμης. Μέσα από τη σύντομη διαδρομή της ζωής του Σπύρου Κοντούλη, που γεννήθηκε το 1915 στα Βουρλά της Μικράς Ασίας και εκτελέστηκε, παύλα, δολοφονήθηκε από τους Γερμανούς το 1944, εικονίζεται καρέ-καρέ και η τραγική ιστορία της Ελλάδας του Μεσοπολέμου. Ο Σπύρος Κοντούλης μεγάλωσε σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που δεν θεωρούσε μάταιη πράξη τον αγώνα για την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Μια οικογένεια υποδειγματική, με αξίες και με ηθικό πλεονέκτημα που καθημερινά κατακτούσε. Ήταν το απάνεμο λιμανάκι τους. Τις αξίες αυτές κληρονόμησε από την οικογένειά του τόσο ο Σπύρος όσο και τα αδέλφια του. Με τις αξίες αυτές πορεύτηκε. Η οικογένεια Κοντούλη, όπως και όλες οι οικογένειες, ζούσαν αρμονικά στα Βουρλά, όπου οι σχέσεις των Ρωμιών της Μικράς Ασίας με τους Τούρκους ήταν φιλικές. Η αρμονία αυτή όμως διαρριγνύεται κάθε φορά που υπάρχει μια μεγάλη κρίση στα ελληνοτουρκικά. Τα προβλήματα ήταν αποτέλεσμα της εθνικιστικής κινητικότητας, ως αποτέλεσμα της συγκρότησης των εθνών κρατών στα Βαλκάνια, του κινήματος των Νεότουρκων, της επικείμενης διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
γνωστή ως ανατολικό ζήτημα, τις βλέψεις των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή και στη συνέχεια με τους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς για το μοίρασμα της λίας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ελληνική αστική τάξη, τόσο αυτή των ελλαδικών εδαφών, όσο και αυτή της Μικράς Ασίας, γνώριζε καλά ότι οι επιδιώξεις της έρχονταν σε σύγκρουση τόσο με τους αντίστοιχους σχεδιασμούς της ανερχόμενης τουρκικής αστικής τάξης, όσο και με τις επιδιώξεις άλλων καπιταλιστικών κρατών στην περιοχή, πρωταρχικά της Γαλλίας και της Ιταλίας. Ωστόσο, στη δεδομένη στιγμή από τις κυβερνητικές δυνάμεις επιλέχθηκε σε συμμαχία με τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία έψαχνε βέβαια πρόθυμους και χρήσιμους, και βασιζόμενους στις οικονομικές και ανθρώπινες θυσίες του λαού να επιβάλλουν με πόλεμο τα συμφέροντά τους. Αποτέλεσμα, η τραγωδία. Μέσα από τη σύντομη ζωή του Σπύρου Κοντούλη ξαναζούμε τη μικρασιατική καταστροφή, τη δικτακτορία του Μεταξά, τον πόλεμο, τη φρίκη της κατοχής και την αντίσταση. Όχι όμως με τη ψυχρή γλώσσα των αριθμών, αλλά μέσα από τα μάτια των καθημερινών ανθρώπων. Ο ξεριζωμός, η προσφυγιά, η εγκατάσταση, ο Μεσοπόλεμος, το 40, η κατοχή, η αντίσταση, το κίνημα του Δεκέμβρη αποτελούν βιώματα των ανθρώπων των προσφυγικών συνοικισμών. Συνδέονται με την ιστορία και φυσιογνωμία τους, την ιστορία που πλανάται παντού και βρίσκεται σε κάθε κομμάτι τους. Μέσα από τα μάτια αυτών των καθημερινών ανθρώπων θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε την τρομάρα ενός παιδιού που φεύγει μέσα σε αυτή τη φωτιά, το γιαγκίνι, όπως τη χαρακτήριζαν οι πρόσφυγες. Παρά την οδύνη των γεγονότων, τα παιδιά εξακολουθούν να είναι παιδιά στις πιο αντίξωες συνθήκες. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη μαθαίνουμε για το μικρό Σπύρο Κοντούλη, ότι πορεύεται προς τη νέα του πατρίδα, κρατώντας σφιχτά το χέρι της μητέρας του και ταυτόχρονα μεταφέροντας μια μπάλα και την κιθάρα του. Η στιγμή που θα του ξεφύγει η μπάλα είναι μια στιγμή δοκιμασίας για τον ίδιο, αλλά κυρίως και για τους γονείς του. Η αγάπη του για το ποδόσφαιρο και τη μουσική είχαν διαφανεί από τότε, όταν στην αντάρα του κατατρεγμού αφήνει το ασφαλές χέρι της μητέρας του και χάνεται στο πλήθος αναζητώντας τα δυο πολύτιμα αντικείμενα, την κιθάρα και την μπάλα. Ταυτόχρονα διαφαίνεται και η αγωνιστικότητά του, την οποία θα διατηρήσει πάντα και στους αγωνιστικούς στίβους αλλά και στους κοινωνικούς. Ο Σπύρος είχε ηγετικές ικανότητες και ευαισθησίες. Θύμωνε με την ανισότητα, την αδικία, τη σκληρότητα και την απανθρωπιά. Αναζητούσε τους αιτίους και μέτραγε τις δικές του δυνάμεις αντίστασης. Ανακατευόταν όταν διαπίστωνε το άδικο. Δεν άφηνε τίποτα να πέσει όταν μπορούσε να το πιάσει. Ξύνεσαι στην κλίσα του τσομπάνι. Σε τρώει μύτη σου και γυρεύει τον πελά σου. Ποδοσφαιριστής είσαι, του έλεγαν εκείνοι που το συμβούλευαν να κάθεται στα αυγά του και να μην χώνει τη μύτη του παντού. Αυτός όμως δεν άλλαζε. Δεν αλλάζει και εύκολα ο άνθρωπος. Ήθελε πάντα να βοηθήσει. Το άδικο δεν περνούσε απαρατήρητο από μπροστά του και προκαλούσε την αντίδρασή του. Ήταν από καλή σπορά, που λέει ο ποιητής. Επίμονος, αγωνιστής, ασυμβίβαστος. Το όνειρό του μέρα με τη μέρα γινόταν πραγματικότητα. Ξεκίνησε από την άμυνα Κοκκινιάς και στη συνέχεια μεγαλούργησε στην ΑΕΚ και στην Εθνική Ελλάδας. Κατέκτησε πρωταθλήματα και κύπελα. Πήρε το κύπελο στα χέρια του, το φίλησε και μετά το σήκωσε στα ύψη, όσο πιο ψηλά μπορούσε. Σηκώθηκε στις μύτες των ποδιών. Πετούσε μαζί με αυτό. Πάνω από το ύψος του άρχιζε το ανάστημα. Το ανάστημα ενός εξαίρετου παίχτη, ενός ακέραιου χαρακτήρα. Μαζί του στα ύψη και
η προσκυλιά δικαίωση όλων των ανθρώπων αυτών που εμπνεύστηκαν τη σύσταση ενός συλλόγου που θα πρέσβευε τις αξίες των προσφύγων και θα μπορούσε να τους επιστρέψει πίσω μέρος από τη χαμένη τους περηφάνεια από τη ζωή που τους έκλεψαν. Και γύρω σκοτεινιά, παντού καταδότες, το καθεστώς καθημερινά σκλήρινε όλο και περισσότερο. Συνεχώς λάβαινε και νέα αυταρχικά μέτρα, όπως αυτά με το νόμο 1073 του 1938, που τρόμαξαν κυριολεκτικά τον κόσμο. Ο νόμος αυτός θέσπιζε κατασταλτικές πρακτικές που δεν είχαν εφαρμοστεί ποτέ με τόσο δραματικό τρόπο στην Ελλάδα. Πρώτον, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, Ανάφη, Γάβδος, Κύμολος, Μακρόνης, Οσίκινος, Σύφνος, Βολέγαδρος και άλλοι τόποι εξορίας μετατράπηξαν σε ξερονείς και θανάτου. Δεύτερον, τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων και τρίτον, τις δηλώσεις μετανοίας, τις περίφημες. Οι συνθήκες στην Ελλάδα δεν ήταν καλές για τους ιδεολόγους και αυτό το ζούσε καθημερινά ο Σπύρος Κοντούλης. Συγκλονίστηκε όταν είδε στις εφημερίδες αποτυπωμένο το σπαραγμό της μάνας στο δρόμο μπροστά στο πτώμα του νεαρού απεργού αυτοκινηστιστή Τάσου Τούση. Κοίταζε, ξανακοίταζε τη φωτογραφία, την κράτησε. Ήταν μια συμβολική φωτογραφία, στιγμιότυπο από τις μεγάλες εργατικές κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη με ημερομηνία 9 Μαΐου 1936. Μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις που λέει και ο λαός μας. Ο 30χρονος Τάσος Τούσης από το ασβεστοχώρι, νεκρός στο δρόμο και η μητέρα του πεσμένη στα γόνατα, η κέτιδα προς τους χωροφύλακες να σταματήσουν να πυροβολούν και να πέφτουν και άλλοι νέοι νεκροί και τραυματίες στο λιθόστρωτο. Εικόνα αρχαίας τραγωδίας. Και η οικογένεια Κοντούλη όρθια, Πάσχα 1938. «Κυρία μου, θα μου χαρίσεις ένα χορό», πρότεινε στην κυρία Όλγα ο αγαπημένος της γιος Σπύρος. Ένα ταγκό, ένα μοναδικό ταγκό, η Γερακίνα καμαρωτή-καμαρωτή με το γιο της, μαζί με τα βήματα του χορού, μέτραγαν και τα βήματα της ζωής τους και ήταν ευτυχισμένοι. Ποτέ δεν το έβαλαν κάτω. Και μετά η διαχρονική κραυγή της μικρασιάτισσας πρόσφυγα μάνας, που κυνηγημένη διαφύλαξε τα παιδιά της στον κατατρεγμό και τις θα πήραν λίγα χρόνια αργότερα οι κατακτητές Γερμανοί και οι δοσύλλογοι Έλληνες. Σωστά υποστηρίζει ο Ντοστογεύσκη ότι η ζωή συχνά φαίνεται να έχει μεγαλύτερη φαντασία από τον πιο εμφάνταστο συγγραφέα, καθώς συχνά απουσιάζουν από την ιστορία οι καθημερινοί άνθρωποι. Οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι υπόκεινται τις συνέπειες των μεγάλων ιδεών και των μεγάλων καταστροφών. Είναι διαφορετικό, για παράδειγμα, να λες ότι η μικρασιατική περιπέτεια ως το απότοκο της μεγάλης ιδέας ήταν η αιτία του αναγκαστικού εκτοπισμού ενός εκατομμυρίου 300.000 περίπου ανθρώπων και διαφορετικά να μπορείς να αναδείξεις αυτή την οδύνη όπως αποτυπώθηκε σε μια οικογένεια και σε πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους. Ο πρόσφυγας είναι ο άνθρωπος που έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στο κράτος και τους θεσμούς του, καθώς το κράτος γίνεται η αιτία της συμφοράς του. Η δυσπιστία αυτή εντείνεται στις παράγκες των πρεσβυγού πόλεων από τη διαρκή περιφρόνηση και τον παραγωνισμό των τουρκόσπουρων, των γιαουρτοβαστισμένων προσφύγων του δυτικόπληκτου ελληνικού κράτους του Μεσοπολέμου που επισφραγίστηκε με τις δικτακτορίες του Πάγκαλου και του Μεταξά. Στα αποκαλύπια του προηγούμενου πολέμου ξεσπάει ο νέος πόλεμος, πάλι από την αρχή για τους μικρασιάτες πρόσφυγες να αντλήσουν δυνάμεις, να σηκωθούν, να ξεσκονίσουν τα ρούχα τους και να συνεχίσουν, πάλι από την αρχή. Πάλι από την αρχή και ο Σπύρος στην πρώτη γραμμή. Οι σιρήνες ουρλιάζουν και οι επίστρατοι βιάζονται να πάνε γρήγορα εκεί που τους ορίζουν. Φεύγουν για το μέτωπο, συνωστισμό στα τρένα. Στο πέρασμά τους
Όλοι τους χειροκροτούν, τους αποθεώνουν, τους δίνουν θάρρος. Νέοι, γέροι, γυναίκες, παιδιά, σε όλους τους σταθμούς τους στέλνουν φιλιά. Ο Σπύρος τραυματίζεται στα βουνά της Αλβανίας και επιστρέφει για θεραπεία. Δεν επανήλθε στο μέτωπο. Τον πρόλαβαν τα δυσάρεστα. Στο πατρικό του σπίτι στην Κοκκινιά ήρθαν τα κακά μαντάτα. Δεν τον άφησαν να συνεχίσει τον αγώνα του. Κάποιοι αποφάσισαν και σφύριξαν τη λήξη. Υποχώρησαν, αποδέχτηκαν την ήττα. Και αυτά δεν τέριαζαν στο Σπύρο Κοντούλη. Αυτός είχε πάθει να αγωνίζεται μέχρι και το τελευταίο λεπτό και στις καθυστερήσεις. Και μετά αρχίζει η μεγάλη νύχτα της κατοχής. Ένα κύμα μαύρης σκλαβιάς σκέπασε την Ελλάδα. Κι όμως ο ελληνικός λαός όχι μόνο δεν λούφαξε, αλλά δεν παραδέχτηκε την ήττα. Πύκνωσε από τις πρώτες μέρες τις γραμμές των αντιστασιακών οργανώσεων και πάλεψε με αυτοθυσία για την ελευθεριά του. Η οικογένεια Κοντούλη στρατεύτηκε στις γραμμές της ΕΠΟΝ και του ΕΑΜ. Στρατεύτηκαν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, όλοι στον αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας. Ο Γιάννης και ο Βασιλάκης και ο Σπύρος εντάχθηκαν στις ομάδες εκείνες που επιχειρούσαν να ενημερώσουν τον υπόδουλο ελληνικό λαό. Ο Βασιλάκης έγραφε συνθήματα στους τοίχους δημοσίων κτηρίων και σε μάντρες. Το πιο συνηθισμένο σύνθημα ήταν ελευθερία. Όσο η διασαρέσκεια, η απόγνωση και η απόφαση για την αντίσταση αυξανόταν, τόσο τα συνθήματα στους τοίχους έκαναν πιο συχνά την εμφάνισή τους. ΕΑΜ, ΚΚΕ, θάνατο στο φασισμό, λευτεριά στο λαό και πολλά άλλα. Ο εσκλαβωμένος ελληνικός λαός δεν έπρεπε να αισθανθεί μόνος. Ο Σπύρος Κοντούλης, εκτός από τη βοηθητική αυτή δουλειά, εντάχθηκε και στην Ένωση Ελλήνων Αθλητών, μαζί με σπουδαίους αθλητές και πατριώτες που διακρίθηκαν στους αγώνες του Στίβου και της Πατρίδος. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Γρηγόρης Λαμπράκης, Βαλκανιονίκης, και στο άλμα μήκος και στα 100 μέτρα. Ο σπουδαίος εμποδιστής Χρήστος Μάντικας, ο Ρένος Φραγκούδης, ο Βαλκανιονίκης των 100 και 200 μέτρων, ο Γιάννης Κιαδάς, σπουδαίος δρομέας. Και άλλοι, όπως ο Καραγιώργης, ο Μισαηλίδης, ο Θάνος. Η οργάνωση αυτή, που ήταν κλαδί του ΕΑ, οργάνωνε συσίτια και μικρές εκδηλώσεις. Και η μοιραία νύχτα της σύλληψης, η νύχτα που ο Χαφιές επιτέλους εντόπισε τον Σπύρο. Ο Σπύρος και ο Βασίλης, με λεβεδιά και αξιοπρέπεια, που τέριαζε στην οικογένεια και στον ελληνικό λαό, ακολούθησαν τους Γερμανούς. Εκείνη τη νύχτα η οικογένεια απορριθμίστηκε. Άλλαξε και εξασθένησε. Εκείνη τη νύχτα σημάδευσε για πάντα την οικογένεια. Η οικογένεια Κοντούλη δεν ήταν όπως πριν και δεν θα ήταν ποτέ όπως πριν. Τώρα όλα ήταν αλλιώς. Κοντά τους πάνε, στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου, στο κολαστήριο αυτό που το εγγενίασαν στις 3 Σεπτέμβρη 1943. Στο Χαϊδάρι, σε μια άλλη γειτονιά, σαν τη δική τους. Στο κολαστήριο που συγκέντρωσαν όλους τους επικίνδυνους κομμουνιστές και δημοκράτες. Για την ασφάλεια του καθεστώτος, έλεγαν. Τα παιδιά μου, Μιχάλη, θέλω να μου φέρεις πίσω, ο Σπυράγκος μου και ο Βασιλάκης, που είναι. Η νύχτα είναι μεγάλη και δεν ξημερώνει. Η κραυγή αυτή της κυρίας Όλγας βυθιζόταν στη σιωπή, απόλυτη σιγή. Δεν ακουγόταν η κραυγή της, δεν ήθελε να ακουστεί. Εσωτερική ήταν, δεν επέτρεπε να ακουστεί. Αυτή την εκοφαντική σιωπή, την κραυγή της σιωπής, επέβαλε για πάντα. Απόλυτη σιγή στην οικογένεια. Είχε μια παράξενη δύναμη και συγκίνηση αυτή η σιωπή. Δύο παιδιά εκτελεσμένα από τους Γερμανούς, ο Σπύρος και ο Βασίλης. Και ο τρίτος, ο Γιάννης, στη Μακρόνησο. Μόνο η φωνή του ποιητή ηχούσε δυνατά στα όνειρα που κάποτε οι πρόσφυγες τα βλέπουν ξύπνιοι. Ο τόπος μας είναι κλειστός. Τον κλείνουν δυο μαύρες συμπληγάδες. Στα λιμάνια την Κυριακή σαν κατεβούμε να ανασάνουμε, βλέπουμε να φωτίζονται στο λιόγερμα σπασμένα ξύλα από ταξίδια που δεν τέλειωσαν, σώματα που δεν ξέρουν πια πώς να αγαπήσουν. Ευχαριστώ.